Η πτώση της τιμής του υγρού χρυσού από τα 7 ή 9 στα 5 ευρώ το κιλό έχει αναστατώσει τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης. Οι πρώτες ποσότητες που παρήχθησαν φέτος διατέθηκαν προς 7,80 ευρώ και σήμερα η τιμή έχει πέσει κατά μέσο όρο στα 5 ευρώ. Εδώ στη ζωή μας έχουν γίνει όλα χρηματιστήριο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Στην περίπτωση του λαδιού, ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχε μια μεγάλη αύξηση τιμής, θα έλεγα και απότομη και ραγδαία το προηγούμενο διάστημα. Έφτασε να δίνει τιμές που δεν φανταζόταν κανείς παραγωγός στην τιμή των 8, των 9, ακόμα και των 10 ευρώ να έχουν γίνει συναλλαγές. Η ευνίδια διαπτώση των τιμών που παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στην Ισπανία, κατεβάζοντας τις τιμές του έξτρα παρθένου στα 4,85 με 6,89 ευρώ το κιλό, επηρέασε όπως ήταν φυσικό τις αγορές παραγωγού σε Ελλάδα και Ιταλία, οι οποίες αντέδρασαν με πλήρες κλείσιμο στην Κρήτη και με μερικό κλείσιμο αλλά με αισθητή πτώση των τιμών στην Πελοπόννησο. Η εκτίμηση ότι η Ισπανία θα είχε φέτος λόγω και των καταστροφών πρόβλημα προς το παρόν δεν έχει αποτυπωθεί. Δηλαδή φαίνεται ότι η περιοχή της Ανταλουσίας δεν έχει προς το παρόν δώσει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφορετική προσέγγιση σχέση με πέρυσι. Ενδεχομένως είναι και τεχνητό όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή είναι ίσως μια τεχνητή εντός εισαγωγικών κρίση για να πέσει η τιμή. Στην Ελλάδα τα ηλιοτριβία που δίνουν τιμές στο εβδομαδιαίο δελτίο του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης απάντησαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν αγοράζουν ή δεν απάντησαν καθόλου κατά 100% στην Κρήτη και κατά 85% στην Πελοπόννησο, με τις ελάχιστες τιμές που δόθηκαν εκεί να είναι μειωμένες κατά 7 έως 21%. Ενδεικτικά, στις 14 Νοεμβρίου στην Πελοπόννησο, η τιμή διαμορφώθηκε από 5 έως 6,70 ευρώ το κιλό και στα νησιά 5,5 ευρώ, ενώ η αγορά της Κρήτης ήταν κλειστή. Θέλει μια προσοχή σε ό,τι αφορά και από τους παραγωγούς για τις ποσότητες του ελαιολάδου τις οποίες θα διαθέσουν στην αγορά τώρα. Είμαστε στην αρχή της ελαιοκομικής περίοδου και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα φανούν οι πραγματικές στάσεις, οι οποίες θα προσδιοριστούν και από τη ζήτηση που θα υπάρξει. Πολύ σημαντική ήταν η επιτυχία που σημείωσε ο αγροτικός συνεταιρισμός ΖΑΚ Ρουσιτίας, ο οποίος παρά το γενικό κλίμα της πτώσης των τιμών, κατάφερε με τη δημοπρασία που έκανε στις 14 Νοεμβρίου να διαθέσει 20 τόνους ελαιολάδου ποψιτίας παλιάς οδειάς, οξύτητας 0,5, στην τιμή των 8,5 ευρώ. Ποσότητες με σχέση με πέρυσι είναι σχεδόν οι ίδιες, γύρω στους 50-55.000 τόνους σε επίπεδο Κρήτης. Τώρα μικρές διακυμάνσεις ανά περιοχή παρατηρούνται, αλλά δεν είναι νομίζω μεγάλες οι αποκλήσεις. Η τιμή είναι περίπου στο 50% κάτω σχέση με πέρυσι. Το βέβαιο είναι ότι η ανομβρία αφήνει το αποτύπωμά της στη φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη. Σε αυτοψία υπηρεσιακών παραγόντων της περιφέρειας Κρήτης σε ελαιώνες του Λασιθίου, διαπιστώθηκε ότι έχει δημιουργηθεί έντονο υδατικό στρες σε χιλιάδες ελαιόδεντρα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν αρδεύονται. Το πρωτόγνωρο φαινόμενο εκδηλώνεται στην καλύτερη περίπτωση με συρρίκνωση του ελαιοκάρπου και κυρίως με εκτεταμένες ξηράνσεις των βλαστικών μερών.